κάνουμε. Το μυαλού σου έχει περάσει να ξανασυνεργαστείς με παλιούς φίλους όπως ο Άλκης ο Αλκαίος, ο Σταμάτης ο Μεσημέρης, ο Αποστόλης ο Πουλασίκης και άνθρωποι που είχαν... έχουν σημαδέψει ως ένα βαθμό. Ήδη αυτές τις μέρες αρχίζουμε πάλι επαφές, λέμε να μαζευτούμε για μια δουλειά όλοι μαζί και να φτιάξουμε μια δουλειά σημερινή με την απήχηση των περασμένων. Ο κόσμος θέλει να βρεθείς δίπλα στη σκηνή με τον Χριστόφορο, τον Κροκίδη, ο οποίος είναι κεφάλαιο της μουσικής σου και όπως έχεις πει εσύ παλιότερα στη συναυλία σου, το άλλο μουσικό σου μισό. Θα επιχειρούσες ποτέ μια νέα συνεργασία, έστω και δισκογραφική μαζί του? Όχι μόνο δισκογραφική, και live, δηλαδή και ζωντανή και στη σκηνή. Θα ξαναδοθούμε τον Χριστόφορο, είμαστε έτσι κι αλλιώς αχώριστοι. Απλώς χρειαζόμαστε κάποια ξεκούραση ο ένας από τον άλλο, γιατί είμαστε σαν ένα, πώς να σου το πω, σαν δυο αδέρφια που μένανε στο ίδιο σπίτι και τσακωνόταν το πρωί με το βράδυ. Είναι αυτό που λένε ότι έτσι λίγο κοινότυπα και λίγο σε απλή γλώσσα ότι φάγατε πολύ καιρό ένας τον άλλο στη μούρη και θέλετε λίγο να ξεκουραστείτε. Στη μάπα θα έλεγα. Ναι, και έτσι. Γνωρίζουμε όλοι από τη γλώσσα ότι με τα reality show δεν έχεις και ιδιαίτερα καλές σχέσεις. Θα ήταν καλό να είχα. Δεν ξέρω. Μάλλον όχι, θα έλεγα. Ναι, ο Δουλία Κλωτογιώργος στα reality που πάνε παράλληλα. Θα συνεργαζόσουν ποτέ με κάποιο καλλιτέχνη που προέρχεται από τα reality, αλλά τραγουδάει ροκ? Κοίταξε, αν τραγουδάει καλά, ως προς το ότι ο ίδιος πήγε στο reality, όλοι έχουμε κάνει λάθη. Πέρα από αυτό, κατανοώ τα παιδιά που πάνε εκεί. Το έχω πει και άλλες φορές σε πολλές συνεντεύξεις ότι ο πύχης τραγουδίσματος στα reality είναι τόσο χαμηλός που θα έλεγα ούτε καν πάνω στη γυναίκα υπόγειος. Και όπως οι Έλληνες όλοι τραγουδάνε, 99% τραγουδάει και σωστά μάλιστα, σου λέει γιατί αυτός που έχει εγώ. Και τα παιδιά αυτά, μη έχοντας άλλο τρόπο να προσεγγίσουν εταιρείες ή οτιδήποτε άλλο, πέφτουν σε αυτό το έστω παράπτωμα. Δεν είναι δηλαδή, μπορώ να σου το πω, καλό ήταν να μην γίνουν τα reality. Αυτή τη στιγμή όμως δεν γίνονται, εντάξει. Και πάλι μου βγάζει μια άλλη ερώτηση. Μέσα στα reality έχουν βγει τραγούδια και έχουν τραγουδιστεί από τους παίκτες, τα οποία υπάγονται σε καλλιτέχνες όπως εσύ, όπως η Πρωτοψάλτη, η Γαλάνη ή ακόμη και του Τζίμι Φανούση τραγούδια. Αυτό το πράγμα που προσπάθησαν να περάσουν τη ροκ κουλτούρα ή και την έντεχνη κουλτούρα μέσα στα reality, ίσως και για να χτυπήσουν νούμερο. Εσένα, πώς το θεωρείς, πώς το ξέρεις? Έχω μια αρχή στη ζωή μου διαμορφώσει από πολύ μικρός. Απαγορεύεται το απαγορεύεται. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να αντιπαραθέσω το δικό μου το έργο και αυτό θα είναι το ουσιαστική εκμεταλλευσή. Γενικότερα, αν κάποιος από αυτούς που χαρακτηρίζονται εμπορικοί εντός εισαγωγικών από τα media, είτε στιγουργοί είτε συνθέτες, αν σου έδινε κάποιο πάρα πολύ καλό υλικό στα χέρια σου, θα δεχόσουν να συνεργαστεί μαζί του? Κοίταξε να δεις, δεν έχει τύχει και είναι φυσικό να μην έχει τύχει. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το τύχημα. Εκτός αν βρεθεί μια εξαίρεση. Όπου γιατί όχι, ναι, αν ήταν πραγματικά σπουδαίο έργο, δεν μπορείς να το πει στην τάξη. Σαν χρέος προς την ιστορία, να βλέπεις ένα σπουδαίο έργο, δεν το πει. Μέσα στην ιστοσελίδα. Το ίδιο το έργο και το δημιουργό. Ναι. Μέσα στην ιστοσελίδα οι φίλοι σου δίνουν ιδέες για πράγματα που θα μπορούσες να κάνεις. Θα σου αναφέρουμε κάποιες από αυτές τις σκέψεις και θα θέλαμε λίγο πολύ να τις σχολιάσεις για το ποια από αυτά θα έκανες ή όχι. Μια δισκογραφική δουλειά ολόκληρη σε δικιά σου μουσική και στήλους. Αυτό το είπαμε ότι το επιδιώκω, αλλά δεν είναι και... Είπαμε προηγουμένως ότι δεν είναι πολύ παραγωγικό. Μακάρι να είχα το χρόνο να το κάνω. Διασκευές δικό σου τραγουδιών, όπως και εσύ έχεις αναφέρει. Και αυτό πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, να βγουν με σημερινό ήχο κάποια πράγματα που τώρα είναι προς το ξεχασμένα σε βινήλια κλπ.
ή ακόμη και κάποια τραγούδια παιγμένα unplugged, όπως... Έτσι, μπράβο. Τραγούδια τα οποία έχεις τραγουδήσει κατά καιρού σε live άλλων καλλιτεχνών. Όπως αυτό το καιρό κάνουμε με το Θηδαίο κάποιες παραστάσεις στις μουσικές σκηνές της επαρχίας. Γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που κάνουμε. Αντιπαραθέμεθα έτσι με αυτόν τον τρόπο στην τηλεόραση που τελικά η επαρχία είναι την έχουμε αφήσει τελείως στα χέρια της τηλεόρασης και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και εκεί θα βρίσκετε τις διασκευές. Και είναι πολύ σπουδαία πράγματα. Εύχομαι κάποια στιγμή να το παρουσιάσουμε το και στην Αθήνα. Ευελπιστώ να είμαστε λίγο στην ΚΟ κάποια στιγμή. Αν και μέχρι τις 10 που μπορώ να είμαι έξω δεν με βολεύει ιδιαίτερα. Όχι. Δισκογραφικές δουλειές με παλιότερο ακυκλοφόρητο υλικό ή και με παλιότερες live ηχογραφήσεις με άλλους καλλιτέχνες ή και προσωπικές. Αυτό τώρα τα live, έχουν βγει τόσα πολλά live που νομίζω ότι... Και μια δισκογραφική δουλειά, αν και μου απάντησες νωρίτερα σε αυτή την ερώτηση, είτε με δημοτικά είτε και με λαϊκά τραγούδια. Ναι, ναι, αυτό είναι με απασχολεί πολύ έντονα. Όλοι θαυμάσαμε και υποκληθήκαμε στην πρωτοβουλία για τις φετινές συναυλίες του «Η μνήμη του Μάνου του Λοΐζου». Φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του Νικόλα του Άσημου. Υπάρχει σκέψη σου για κάτι ανάλογο? Και βέβαια υπάρχει, αλλά θα πρέπει να έρθει κανείς σε επαφή με την κόρη του Νικόλα, με τα αδέρφια του, με αυτά και να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια από όλες τις μεριές. Δισκογραφικά μου είπες μέσα σ' άκρες ότι έχετε μαζευτεί η παλιά παρέα και ετοιμάζετε κάτι καινούριο. Οπότε το να ξανακάνω την ίδια ερώτηση μάλλον όχι, είναι περιττό. Φέτος συμπληρώνεις 35 χρόνια δισκογραφία. Από άνοιξη καλοκαίρι να περιμένουμε συναυλιακές εμφανίσεις, κάποια νέα συνεργασία. Το καλοκαίρι θα βγούμε όπως είμαστε εδώ με τα φιλαράκια μου, με τον Μπουλάκι και τον Ζουγανέλη. Το παλιό Τρικάβαλο δηλαδή. Το παλιό Τρικάβαλο. Και το πιο παλιό ακόμα, Αχμαρία. Απλά το Τρικάβαλο είναι μέσα στην εποχή μου, μέσα στα χρόνια που μπορώ να θυμάμαι και να το έχω δει λόγω ηλικία. Το Αχμαρία ήμουν πολύ μικρός για να το... Αφορά τον μπαμπά σου. Αφορά τον μπαμπά μου. Και κλείνοντας, τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στα παιδιά της ιστοσελίδας, στα παιδιά που σ' αγαπάνε, στα παιδιά που τα θέλουν όλα, όπως λες και εσύ. Στα παιδιά που δεν τρώνε τη φόλα. Ήθελα να συνεχίσουν να ζητούν σπουδαία πράγματα, όχι μόνο από μένα και από τους άλλους, και κυρίως από μένα, και να έχουν απαιτήσεις. Να σε ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο σου. Καλά να περνάς. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Δημιουργική και περισσότερη αξιοπρέπεια, γιατί μας την έχουν καταρακώσει.